καλώς ήρθατε στο Τηλεκοντρόλ και σε ένα ακόμη spoiler για τη σειρά Σασμός. Όπως θα δούμε, ο Παύλος επιμένει πως δεν ευθύνονται οι σταματάκηδες για τη φωτιά στο σπίτι του και ο Ανδρέας εξοργισμένος στρέφει εναντίον του τον τηλέμαχο για τον Λάζαρο, ξεκαθαρίζοντας πως από εδώ και πέρα ο Παύλος είναι εχθρός τους. Την ίδια στιγμή η Εύα μαζεύει πληροφορίες για όσους θεωρεί πιθανούς υπεύθυνους για το θάνατο του Ευθύμη. Λίγο αργότερα ο Ανδρέας ευνηδιάζεται από την απρόσμενη επίσκεψη της Άννας. Την επόμενη μέρα το χωριό αποχαιρετά την Εμιλία με μια μικρή γιορτή. Ωστόσο η γιαγιά Ειρήνη προαισθάνεται το κακό που πλησιάζει με γοργά βήματα και καταραίει. Η Μαρίνα και η Κατερίνα καλούν αναστατωμένες στο γιατρό. Ωστόσο οι προφητείες της ηλικιωμένης γυναίκας τις αφήνουν όλες με το στόμα ανοιχτό. Τους προειδοποιεί πως το μεγάλο κακό έρχεται στο σπίτι τους, αλλά η Μαρίνα προσπαθεί να την ηρεμήσει. Ταυτόχρονα ο Παύλος έρχεται σε άγρια σύγκρουση με τον Ανδρέα για το θέμα του σασμού. Ανάμεσα στις δύο οικογένειες, οι δύο άντρες ανταλλάζουν αλήθειες που πονάνε και όλα δείχνουν πως έχει επέλθει οριστική ρήξη ανάμεσά τους. Λίγο μετά συγκαλούνται συμβούλες στα σπίτια Σταματάκηδων και Βρουλάκηδων με αμφίβολα αποτελέσματα. Η Θοδώρα από την άλλη εξακολουθεί να βασανίζεται από εφιάλτες και μαύρα προαισθήματα, καθώς η εγκυμοσύνη της προχωρά. Κανείς όμως δεν μπορεί να καταλάβει τι είναι αυτό που τη βασανίζει. Την ίδια ώρα ένα βίντεο από την κάμερα ασφαλείας του ξενοδοχείου αποκαλύπτει στον Αντώνιο τη φόβη της Βασιλικής για τη μυστηριώδη επιστροφή της καρφίτσας του Ευθύμη. Στα χέρια της κάθε άλλο παρά βάσιμη είναι.